Καλό μεσημέρι, Νικήτα. Πράγματι, την αναστολή της ποινικής δίωξης της 35χρονης μητέρας που κατηγορείται για παραμέληση των τριών παιδιών της 13, 7 και 23 μηνών αποφάσισε η νομική υπηρεσία. Σε πρωινή ανάρτηση της η νομική υπηρεσία στο Twitter ανέφερε πως μετά από μελέτη όλων των γεγονότων της υπόθεσης και των ενεργειών της πολιτείας για στήριξη της οικογένειας, αποφασίστηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα η αναστολή ποινικής δίωξης της μητέρας που κατηγορείται για παραμέληση ανήλικων τέκνων. Υπενθυμίζεται, Νικήτα, ότι η 35χρονη φέρεται να άφησε τα παιδιά της στο σπίτι για να μεταβεί στην εργασία της με το 7χρονο κοριτσάκι να εντοπίζεται από πολίτη να περιφέρεται μόνο σε πάρκο στην περιοχή Ομόνιας. Τη Δευτέρα η μητέρα οδηγήθηκε στο δικαστήριο το οποίο όρισε για εκδίκαση της υπόθεσης την 15η Δεκεμβρίου σε σχέση με αδικήματα που αφορούν την εγκατάλειψη παιδιού κάτω των 2 χρόνων και την έκθεσή του σε κίνδυνο. Αμέσως θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Υπουργός Δικαιοσύνης όταν έφτασε στην αντίληψή της συνομίλησε με τη μητέρα, ενώ η ίδια η Υπουργός Δικαιοσύνης συνομίλησε και με την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Ζέτα Εμιλιανίδου, και τον Βοηθό και Γενικό Εισαγγελέα Γιώργο Σαββίδη, όπου με άμεσες ενέργειες η γυναίκα από την πλευρά της, η κυρία Ζέτα, είχε διατάξει την πρόσληψη φροντίστριας για τα 35χρονης όταν αυτή θα βρίσκεται στην εργασία της, εξασφαλίστηκε πρωινή εργασία για την μητέρα, ενώ θα γίνεται καταβολή των τροφίων για βρεφονοηπιακό σταθμό όπου θα μεταφερθεί το παιδάκι όταν η μητέρα θα βρίσκεται στην εργασία της. Νίκη. Διαδικασία να μείνει ένα παιδί μόνο στο δρόμο, να το εντοπίσει πολίτης, μετά να δούμε ότι το μεγάλο παιδί πρόσεχε το μικρό, γιατί πρέπει να μπούμε πάντα σε αυτή την διαδικασία. Όλα δηλαδή εντελώς στοιχεία να προκύπτουν για να γίνουν αυτές οι ενέργειες. Πού είναι το κράτος πρόνοιας? Αυτό που βγήκε στη δημοσιότητα μέσω και από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ήταν ότι τα προβλήματα της εν λόγω μητέρας ήταν γνωστά στο γραφείο ευημερίας. Είχε τηθεί εδώ και χρόνια βοήθεια. Τους είχε δοθεί μία βοήθεια, ωστόσο έμειναν εκεί στα συρτάρια, η καταβολή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, τα ενίκια και όλα αυτά. Ήταν γνωστά αυτά τα προβλήματα και όταν έφτασαν στο γραφείο της Ζέτας Εμιλιανίδου οι ενέργειες ήταν άμεσες, έτσι ώστε η συγκεκριμένη γυναίκα να βοηθηθεί από πλευράς της πολιτείας. Είναι αυτό που λέμε, Νικήτα, η έλλειψη χρόνιας κράτους που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες να βγαίνουν στη δημοσιότητα. Ναι, αλλά το παιδί μπορεί να ήταν άλλη κατάληξη. Μπορεί να ξέρω εγώ μόνο στο δρόμο, ανά πάσα στιγμή αυτοκίνητα. Δηλαδή, μπορεί να ήταν εντελώς διαφορετική κατάληξη. Είχαμε και το πρόσφατο με τον θάνατο του Στυλιανού. Δηλαδή, γιατί πρέπει να φτάνουμε ή σε τραγωδίες ή να ξεσκεπάζονται όλες αυτές οι ιστορίες μέσα από τυχαία γεγονότα? Μα η ιστορία μα αυτό μα δίδαξε στην Κύπρο, Νικήτα. Ότι πρέπει να τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα. Να τρέχουμε πάντα πίσω από τα γεγονότα.